Έπο μου! Αρμ! Παρουσιαστέ! Αρμ! Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη. Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού της 11ης Μαΐου 2013. Αξιωματικοί, αντιπασπιστές, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό του στρατού Ξηράς. Πιστοί στις ηθικές αξίες και παραδόσεις του έθνους μας, εορτάζουμε σήμερα με θρησκευτική ευλάβεια και εθνική υπερηφάνεια την μνήμη του Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρου Αγίου Γεωργίου, προστάτη του ένδοξου στρατού μας. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία το 270 μετά Χριστόν από πλούσιους και επιφανείς γονείς. Κατατάχθηκε στο Ρωμαϊκό στρατό σε πολύ μικρή ηλικία επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού και χάρη στα πλούσια προσόντα και τη μόρφωσή του γρήγορα ανήλθε στο βαθμό του χιλίαρχου. Υπηρεσπίστηκε με γενναιότητα και αυταπάρνηση τους χριστιανούς με αποτέλεσμα να έρθει σε ρήξη με τον ιδεολάτρη αυτοκράτορα. Παρήμεινε αταλάντευτο στην πίστη του, περιφρονώντας όχι μόνο τις απειλές αλλά και τα αξιώματα και τα πλούτη που του προσφέρθηκαν. Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια τα οποία αντιπαρήλθε με αξιοθαύμαστη αντοχή, καρτερία και αξιοπρέπεια, οδηγώντας έτσι πολλούς ανθρώπους στον χριστιανισμό. Αποκεφαλίστηκε στις 23 Απριλίου του 303 μετά Χριστόν, παραδίδοντας μόνο το σώμα του στο θάνατο, καθώς εξασφάλισε την αθανασία της ψυχής με τη θυσία του στο βωμό των Ιδανικών και της πίστης. Η συνείδηση του χρέους με την οποία αντιμετώπισε το μαρτύριο τον κατέταξε πρωτοπόρο μεταξύ των μαρτύρων της χριστιανοσύνης. Οι πιστοί τον τιμούν για τον ηρωισμό, την αρετή και την αυταπάρνησή του και τον υμνούν με το τροπάριο ως τον αιχμαλό των ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής, ενώ η βυζαντινή αγιογραφία τον απεικονίζει έφυπο και πάνοπλο να νικά και να φωνεύει τον άγριο δράκοντα της ιδωλολατρίας. Αυτή την εικόνα ως σύμβολο ανδρείας, γενναιότητας, αγωνιστικότητας, μεγαλοψυχίας και πίστης διάλεξαν για να κοσμήσει τα λάβαρά τους οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, οι αγωνιστές του 1821, οι μαχητές των αγώνων της εθνικής ολοκλήρωσης και οι σύγχρονοι υπερασπιστές της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Η προς τον Άγιο Γεώργιο τιμή ιδιαίτερος αυτή την ημέρα από το
δοξασμένο στράτευμα της πατρίδος μας, εκφράζει αυτό τον εσωτερικό σύνδεσμο της θρησκευτικής ορθοδόξου πίστεώς μας προς όλες τις εκφάνσεις της εθνικής ζωής, ιδιαιτέρως προς το στράτευμά μας, τον ελληνικό στρατό, ο οποίος έχει επομιστεί την ύψιστη αποστολή της υπερασπίσεως των δικαίων του γένους μας και της πατρίδος μας. Συνεορτάζουμε και συγχαίρουμε και ευχόμεθα, στρατηγέ μου, να είστε καλά στην έπαρξη που σας έχουν τοποθετήσει, ακριβώς υπερασπίζοντας όλα εκείνα που μας παρεδόθηκαν, την πίστη μας, τα ιδανικά μας, το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα προς όλους τους στρατευμένους. Όπως γνωρίζετε, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στον Ιερό Ναό να γιορτάσουμε τον προστάτη του στρατού, τον Άγιο Γεώργιο. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο το στρατικό προσωπικό, χρόνια πολλά στους κατοίκους της πόλης της Καβάλας και να διαβεβαιώσω ότι ο στρατός μαζί με το λαό θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε την περίοδο αυτή. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά.